συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η όξυνση των καπιταλιστικών αντιθέσεων στην μετά-COVID περίοδο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις πρωτόγνωρες για τους λαούς. Αναμφίβολα, βιώνουμε διαρκώς πολύπτυχες όσο και πολλαπλές κρίσεις που απολύουν σε βίαιες συγκρούσεις που γίνονται σε τεράστια κλίμακα με ασύλληπτους ρυθμούς επιτάχυνσης, έντασης και έκτασης. Κομβικό άξονα στην εκόλαψη και εμπέδωση αυτής της νέας κατάστασης αποτελούν δύο πράγματα. Πρώτον, το χρυσό τρίγωνο των στρατιωτικών υπηρεσιών, της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας και των πανεπιστημίων, ειδικά των ερευνητικών πανεπιστημίων. Και δεύτερον, η οικονομία πολέμου. Έχοντας πολυετή πείρα στο μακρινό παρελθόν σε δημόσια πανεπιστήμια του Καναδά και αργότερα στην Κύπρο με την ιδιότητα του πρώην πρίτανη ιδιωτικού πανεπιστημίου, αλλά και ως πρώην μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επιστημών στο Στρασβούργο, διατυπώνω τις επικίνδυνες πλέον διαστάσεις και συνέπειες της εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης και στρατιωτικοποίησης των πανεπιστημίων. Ήδη στην μετά-COVID εποχή και στο μετά-COVID κύκλο των κρίσεων αποτυπώνεται η ένταση με την οποία εξαρθρώνεται το Πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα εξαγγέλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθετικές διαδικασίες και ρυθμίσεις άλωσης του Πανεπιστημίου από πανίσχυρους επιχειρηματικούς οργανισμούς. Πρόκειται για καπιταλιστικούς σχεδιασμούς που υπονομεύουν περαιτέρω την πανεπιστημιακή εκπαίδευση ως χώρου ανοιχτού για το λαό, την επιστήμη και την έρευνα. Με πρόσχημα την ευρωπαϊκή συνοχή, την αποτελεσματικότητα και σταθερότητα, το αστικό κράτος επιχειρεί αυταρχικά το μετασχηματισμό του πανεπιστημίου σε χώρο στιγνής πολεμικής οικονομίας και εμπορευματικής λειτουργίας. Στην πραγματικότητα, οι συνειδητές επιλογές συμβιβασμού απέναντι στην ευρωκρατία, τον ευρωατλαντισμό και στο ολιγαρχικό σύστημα, αναφερόμαστε συγκεκριμένα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα συστημικά κόμματα, οδηγούν στην παραπέρα εξάρθρωση του Πανεπιστημίου ως χώρου ουσιαστικής ελευθερίας, διαλόγου και προβληματισμού. Οι δε πολιτικές καταστολής που συνεχώς ανανεώνονται δεν αποτελούν μόνο απειλή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά πιστοποιούν την αυταρχική φύση του καπιταλισμού. Σε αυτόν ακριβώς τον κατήφορο, οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της ΚΝΕ είναι και θα είναι, όπως πάντα, στην πρώτη γραμμή αντίστασης. Το δρόμο της πάλης για ανατροπή της κυρίαρχης ιδεολογίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εδώ και χρόνια το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό και βέβαια οι ίδιοι οι φοιτητές γίνονται κυριολεκτικά πειραματόζα στους σχεδιασμούς των αστικών κυβερνήσεων για την θεσμική εμπέδωση του επιχειρηματικού πανεπιστημίου. Οι πολυδιαφημισμένες μεταρρυθμίσεις, λόγου χάρη οι υποδείξεις του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για αλλαγές στην τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση, αποτελούν σαφέστατη απόδειξη εμπορευματοποίησης. Βρίθουν τα παραδείγματα σε Ελλάδα και διεθνώς για τον ευρωατλαντικό και επιχειρηματικό αλυσβερίσι στα πανεπιστήμια. Λόγου χάρη, τα αγεράκια του πολέμου, δηλαδή η πολεμική βιομηχανία και ΝΑΤΟ, εν μέσω όξυνσης των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και κλιμάκωσης αστικών διακρατικών αντιθέσεων, προσφέρουν έρευνες ή και υποτροφίες είτε σε ελληνικά είτε σε διεθνή πανεπιστήμια. Η BB&T Corporation, χρηματοοικονομική εταιρεία, έδωσε χορηγία $1.000.000 στη σχολή Marshall Business School του Πανεπιστημίου University of Southern California, υπό την προϋπόθεση ότι το βιβλίο Atlas Shrugged της Ayn Rand να διδαχθεί σε μάθημα. Πρόδειλα, η επέλαση της επιχειρηματικής κουλτούρας ξεριζώνει την κληρονομιά των δικαιωμάτων που ιστορικά είχαν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πριν από λίγα μόλις χρόνια, το αμερικανικό περιοδικό Atlantic Monthly αναφερόταν σε μελέτη που είχε δημοσιευθεί στο Annals of Internal Medicine, όπου οι ερευνητές διαπίστωναν πως το 98% των εργασιών έρευνας που χρηματοδοτούσε η βιομηχανία φαρμάκων αντικατόπτριζε θετικά τα υποεξέταση φάρμακα. Σαφώς η καπιταλιστική βιομηχανία όλο ένα και περισσότερο υπαγορεύει την ίδια την έρευνα που επιχορηγεί. Στο μεταξύ, εκπρόσωποι επιχειρήσεων σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική διορίζονται σε επιτροπές σχολών, καθορίζοντας τον τρόπο εκπαίδευσης και έρευνας. Πρόδειλα, εμπεδώνεται η νοοτροπία του πανεπιστημίου ως επιχείρηση και του φοιτητή ως καταναλωτή πελάτη. Ακόμα και όταν δεν υπάρχουν τα χρήματα του καταναλωτή πελάτη για τα δίδακτρα, υπάρχουν τα φοιτητικά δάνεια. Έτσι δημιουργήθηκαν τα, προσέξτε το νούμερο, 1,6 τρισεκατομμύρια $1,6 τρισεκατομμύρια χρέους από φοιτητικά δάνεια πάνω από 45 εκατομμυρίων φοιτητών χρεωμένων Αμερικανών, απόφοιτων. Η πολιτική της εμπορευματοποίησης ξεκίνησε και στην Ευρώπη το 1998 με τη συνθήκη της Σορβόνης και ένα χρόνο αργότερα με τη διαδικασία της Μπολόνια. Στόχος ο εναρμονισμός των ΑΕΗ με τις αλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασιακές σχέσεις και βέβαια την οικονομία. Σύμφωνα όμως πάντοτε με τις επιταγές της οικονομικής ολιγαρχίας. Με αυτόν τον τρόπο φτάσαμε στη φυσικοποίηση του τερατώδους, δηλαδή στην απορρίθμιση και την εμπορευματοποίηση των πανεπιστημίων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έγκαιρα και υπεύθυνα έχει θέσει στο στόχαστρο της την εμπορευματοποίηση του πανεπιστημίου, που επιτελείται από τη Νέα Δημοκρατία με την ανοχή και σύμπραξη όλων των αστικών κομμάτων, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και βέβαια όλων των συστημικών μορφωμάτων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βάζει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, την πολιτική του καπιταλισμού, που θυσιάζει ζωές, δουλειές, σπουδές και ανάγκες στο βωμό της κερδοφορίας. Δίκαια η νεολαία, οι άνθρωποι στα πανεπιστήμια, οι οικογένειες, ο λαός δίνουν διαρκώς έναν μεγάλο αγώνα. Όλες και όλοι μας μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες. Σε αυτόν τον αγώνα κανείς δεν περισσεύει. Πάμε τον Ιούνι να σηκώσουμε το κόμμα μας πιο ψηλά σε Ελλάδα και Ευρώπη για ένα πολύ πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, από το 1918 ο Thurstein Veblen προειδοποιούσε για τις αρνητικές επιπτώσεις της επιχειρηματικής λογικής στη διοίκηση των πανεπιστημίων. Σήμερα, πάνω από 100 χρόνια, αυτός ο τύπος εκπαίδευσης παράγει και αναπαράγει την κύβδηλη γνώση, την εκπαίδευση της ημιμόρφωσης, καθώς γιγαντώνει την κερδοφορία και τους ταξικούς φραγμούς. Κερδοφορία που εντείνεται από το χρυσό τρίγωνο, όπως είπα στην αρχή, των στρατιωτικών υπηρεσιών, της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας και των ερευνητικών πανεπιστημίων. Εν ώψη των αυξανόμενων υπεριαλιστικών εντάσεων, τα πανεπιστήμια ως επιχειρηματικό συστατικό αυτού του χρυσού τριγώνου συνδιαμορφώνουν τη σημερινή οικονομία πολέμου. Με όρους NATO, η οικονομία πολέμου ξεπέρασε τώρα πρόσφατα, το 2023, τα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το συγκεκριμένο χρυσό τρίγωνο του πολεμικού κρατικομονοπολιακού καπιταλισμού τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην ίδια την Ευρώπη ενισχύεται μέσα από συνεργασίες και έρευνες που επιτελούνται με τα πανεπιστήμια. Παράδειγμα, η Ένωση Αμερικανικών Πανεπιστημίων εδώ και χρόνια πληροφορεί πως σχεδόν 350 πανεπιστήμια διεξάγουν έρευνα που χρηματοδοτείται από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τα Αμερικανικά πανεπιστήμια λαμβάνουν περισσότερο από το 60% της χρηματοδότησης της βασικής έρευνας στον τομέα άμυνας, σε εισαγωγικά η άμυνα. Σε ό,τι δε αφορά στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνολική χρηματοδότηση του Ισραήλ, προγράμματα πλαισίου 7, 2007-2013, 879 εκατομμύρια ευρώ, οριζόντια, το πρόγραμμα τα οριζόντια 2020, από το 2014 μέχρι το 2020, 1,28 δισεκατομμύρια ευρώ και οριζόντια Ευρώπη 2021, αυτή η περίοδος, δηλαδή μέχρι το 2027, 503 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι έχουν ξεπεραστεί περίπου, ξεπέρασαν οι δαπάνες στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα στο Horizon 2020 και Horizon, πολλά γνωστά πανεπιστήμια της Ευρώπης συνεργάστηκαν με Ισραηλινούς φορείς οι οποίοι συνεχίζουν το έγκλημα πολέμου στη Γάζα. Επομένως, στις συγκεκριμένες συνθήκες του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής που μεγαλώνει την αναρχία, όπως έλεγε ο Έγκελς στο Αντιντήρινγκ, είναι αναγκαίο για τον λαό να αντισταθεί στις νατοικές και ευρωνοσιακές πολιτικές στρατιωτικοποίησης των πανεπιστημίων. Συνακόλουθα, είναι επιτακτική ανάγκη ο λαός να γυρίσει την πλάτη στα αστικά κόμματα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και σε όλα τα συστημικά μορφώματα. Το φοιτητικό και το εργατικό κίνημα παλεύει για την ανατροπή αυτών όλων των αντιλαϊκών σχεδίων και μηχανισμών στα οποία συμμετέχει ενεργά και η Ελλάδα. Είμαστε σε αγωνιστική συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δίνοντας περιεχόμενο και προοπτική στον αγώνα ανατροπής του κρατικομονοπολιακού καπιταλισμού. Είμαστε καθημερινά στους δρόμους του αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών της εκπροσώπων. Στις ευρωεκλογές του Ιούνιου, όπως και σε κάθε μάχη, κάνουμε πιο ισχυρό το ΚΚΕ στην πάλη ενάντια στην ιερή ευρωατλαντική κανονικότητα της στρατιωτικοποίησης των πανεπιστημίων στη συμμετοχή τους στην οικονομία πολέμου. Ενισχύουμε παντού το ΚΚΕ, δίνοντας πολιτικό ράπισμα σε κυβέρνηση και κόμματα που στηρίζουν τους εγκληματικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Όλοι και όλες μαζί πάμε για πιο ισχυρό ΚΚΕ, όχι μόνο εκεί που ψηφίζονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, αλλά και εκεί που ανατρέπονται, δηλαδή στους δρόμους του αγώνα, για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Γεια σας.